οι σχέσεις τώρα του κόσμου αυτού στον Πειραιά, όπως τον έχουμε περιγράψει ήδη, με το Νταϊλίκι στην πόλη και στη Σμύρνη, πρέπει να ήταν διαρκής, με ομοιότητες αλλά και πολλές διαφορές. Ας σκεφτούμε έναν Νταϊ στη Σμύρνη. Πάρα πολλοί από αυτούς κάνανε φωνικά. Φυγαδεύονταν αμέσως και παίρναγαν από τη Σύρα, όπου ορισμένοι εγκαθίστανται εκεί, και οι περισσότεροι φτάνανε στον Πειραιά. Σμύρνη, Σύρα, Πειραιάς. Τρία λιμάνια. Αναφέρεται μάλιστα ότι ένας τέτοιος Νταΐς είχε στην ακτή Μιαούλη 32 μαγαζί και πούλαγε πολλά και διάφορα, έτσι ανατολίτικης προλεύσεως πράγματα, αλλά όμως έκανε και λαθρεμπόριο όπλων, στέλνοντας όπλα στην Τουρκία βέβαια, στους Έλληνες της Τουρκίας. Και βοηθούσε βέβαια ως καλός, ως πραγματικός Νταΐς και όλους τους ανήμπορους Μυρνιούς που ερχόντουσαν για παρόμοιους λόγους ή πολλούς και διάφορους λόγους και δεν είχαν πού να φιλοξενηθούν. Και τους φιλοξενούσε στο πατάρι στο μαγαζί του. Ας δώσουμε και μια άλλη περίπτωση. Ένας άλλος Νταΐς, δεν είναι γνωστή η καταγωγή του, απλώς αναφέρεται ως τεκετζή στην Τραπετσόνα, ένας νόντας. Αυτός πήγε, λέει, στη Σμύρνη τον καιρό των Παλικαράδων. Και εκεί βέβαια είχε μάλλον, έτσι έγραψε αιματηρή ιστορία με τους Τούρκους Νταΐδες, και βέβαια πάλι έφυγε, πηγαδέθηκε, πήγε στην πόλη, φαίνεται και εκεί ποιος ξέρει τι έκανε, φεύγει από την πόλη, πάει στην Αλεξάνδρεια. Και ταξίδευα Συρία, Ποτσάιν και Σκεντερία, και πλέξαμε μια μικρούλα καστανή φελαχοπούλα. Ζαχαρένιο χανουμάκι σαν μικρό μελανουράκι, το φιλό και πάλι θέλει χανουμάκι μου γυαλέλη. Χανουμάκι μου γυαλέλη, το φιλό και πάλι θέλει. Βραδιά που το φιλούσα και γλυκά το τραγουδούσα, πέντε μαύροι θυμωμένοι και με ξύλα ματωμένοι. Μου το πήραν με το ζόρι και με βάλαν στο βαπόρι, και φύγα απ' τη Σκεντερία να μην έχω φασαρία, να μην έχω φασαρία. Και από την Αλεξάνδρεια έρχεται το 14 στον Πειραιά στην Τρούμπα. Εκεί γίνεται άρχον του υποκόσμου αμέσως και μετά σε ένα καυγά, σε κάποιο καφέ Αμάν, χτύπησε ένα αστυνομικό και τον βάλανε 4 χρόνια φυλάκι, και όταν αποφυλακίστηκε αποσύρθηκε, μπορούμε να πούμε, στη Δραπετσόνα και άνοιξε ένα τεκέ, άνοιξε δηλαδή, είχε μια παράγκα ένα τεκέ. Αυτός σε θεωρείται βέβαια πολύ άγριος άνθρωπος. Το μικρό μου χανουμάκι, το γλυκό μελανουράκι, το γλυκό μελανουράκι, το μικρό μου χανουμάκι. Αρχίζει να ανεβαίνει η παραγωγή ελληνικών τραγουδιών, φτάνει σε ένα τρομακτικό μάξιμου γύρω στο 12-13, είναι τα πατριωτικά όμως τραγούδια. Όσο για την ίδια την ιστορία, ο 20ος αιώνας ξεκινάει με την άνοδο του Ελευθερίου Βενιζέλου, τους Μακεδονικούς Αγώνες, την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, και φτάνουμε αισίως στη Χιονοστιβάδα του 1912.
Από το 1912 οι Έλληνες πολεμάνε. Το 14 ξεσπάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, το 17 ζούμε από μακριά τη Ρώσικη Επανάσταση, το 18 τελειώνει ο πόλεμος, αλλά οι Έλληνες συνεχίζουν με τη Μικρασιατική εκστρατεία και το 19 φτάνουν μέχρι τη Σμύρνη. Στο μεταξύ όμως, ο Κεμάλ Ατατούρκ ανατρέπει το Σουλτάνο και οδηγούμαστε έτσι στην ξαφνική για τους πολλούς, αλλά όχι απρόβλεπτη για τους λίγους, καταστροφή του 1922.